στα ανατολικά της Τρυπολιτσάς, σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από το χωριό Νεοχώρη, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Βαρσών. Πρόκειται για σταυροπηγιακή μονή, όπως αναφέρεται στο σιγήλιο του Ιερεμία του Δευτέρου, του 1594. Η αρχική μονή χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Το καθολικό της μονής, τετρακιόνιο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός, με εσωτερικές διαστάσεις 9,60 επί 6,60 μέτρα, δεσπόζει στο κέντρο του αμφιθεατρικού συγκροτήματος. Το εσωτερικό του είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες. Εκτός από το καθολικό, υπάρχουν τα παρεκκλήσια του Αγίου Φανουρίου, του Τιμίου Σταυρού, της Αναλήψεως, των Αγίων Θεοδόρων και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Στο μοναστήρι φυλάσσονται το ιερό σκήνομα του νεομάρτυρα Δημητρίου και μέρος των λειψάνων του νεομάρτυρα Παύλου, πολιούχων της Τρίπολης. Σπουδαιότατη ήταν κάποτε η βιβλιοθήκη των Βαρσών, όπως διαπιστώνεται από τους δύο περγαμενούς κώδικες του 11ου αιώνα. Από το σωζόμενο αρχείο της Μονής, διεπιστώνεται η μεγάλη της δραστηριότητα πριν και μετά την Επανάσταση. Κατά τον αγώνα του 1821, το μοναστήρι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μάχη της Γράνας και στην απελευθέρωση της Τρυπολιτσάς. Ένας από τους ηγουμένους ήταν και ο Γερμανός Ρουμπάνης, Μητροπολίτης της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας, καθώς και ο Χρυσόστομος Κλήφας, σημερινός Μητροπολίτης Πατρών. Στη δύναμη της Ιεράς Μονής αναγράφεται και ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, νυν Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας, Μητρόπολη στην οποία υπάγονται οι Βάρσες.